Και τώρα, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να δώσω τον πλήρη τίτλο. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσουμε με την Νάδια Κουφοντίνα. Για την Νάδια Κουφοντίνα που έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά κακά τα ψέματα έχει προκαλέσει και για το κοινό περιδικαίου αίσθημα μιας μεγάλης μερίδας πολιτών. Κατηγορήστε ότι αλλάξατε τον νόμο ο οποίος έδινε τη δυνατότητα να πάρει κάποιος άδεια, δηλαδή από τα 18 χρόνια τα οποία υπήρχε ο νόμος και ήταν ψηφισμένος, το 8. Πήγατε στα 8. Και κάτι άλλο, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να δοθεί η άδεια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατικές ενέργειες μετά από βαριές ποινές και κακουργηματικές πράξεις, εν προκειμένου 11 δολοφονίες. Τι έχετε να απαντήσετε? Κύριε Παπαδάκη, θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία. Αν είναι δυνατόν λίγο η επιστροφή του ήχου, γιατί... Να φτιάξουμε παρακαλώ την επιστροφή του ήχου. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος δεν απελευθερώθηκε. Και η παροχή άδειας 48 ωρών, όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Φυλακών, δεν συνιστά επιδοκιμασία ή αμνησία για τις πράξεις και τα ιδεχθή εγκλήματα τα οποία είχε τελέσει και για τα οποία καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Ελπίζω δε ο συγκεκριμένος κρατούμενος να αναλογιστεί, και ελπίζω να το έχει κάνει, τι κακό προξένησε στα θύματα του, στις οικογένειές του, στην ίδια τη χώρα και σε όλους αυτούς που ενέπλεξε σε αυτό το κύκλο του αίματος, της βίας και σε ένα δρόμο πολιτικά αδιέξοδο. Η καταδίκη των πράξεων του και από την ελληνική δικαιοσύνη αλλά και από το σύνολο της κοινωνίας είναι απολύτως δεδομένη. Και θέλω να πω ότι επιτίθενται διάφοροι αυτή τη στιγμή, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση, για μία πράξη η οποία δεν είναι κυβερνητική. Η παροχή άδεια σε κάποιο κρατούμενο είναι θεσμοθετημένη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια από νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων και δεν αποτελεί κυβερνητική πράξη. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Θα σας πω όμως για τους Απριλιανούς. Να διαφύγω του ερωτήματός σας του αρχικού. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε, αυτός ο νόμος των αδειών ισχύει από το 1989. Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές. Η τελευταία τροποποίηση προς το αυστηρότερο ήταν το 2009 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσέθεσε στο νόμο ότι κανένας δεν μπορεί να πάρει άδεια αν δεν υπάρχει και διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου αντισαγγελέα εφετών, το τονίζω, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή. Εδώ όμως εμέσως πλην σαφώς, συγγνώμη για τη διακοπή, εδώ εμέσως πλην σαφώς, εμέσως πλην σαφώς σας κατηγορούν ότι έγινε αλλαγή του συγκεκριμένου προσώπου τον Ιούλιο και ότι εκεί με παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν βάλατε έναν άνθρωπο που ήταν κοντά είναι στις δικές ντροπή, σας απόψεις. Κύριε Παπαδάκη. Έτσι, είναι ντροπή. Έτσι ακούστηκε, το ακούσατε κι εσείς. Είναι ντροπή και ξέρω από πού ακούστηκε. Και ξέρω από πού ακούστηκε. Ακούστηκε από την κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι είναι ντροπή. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, όπως το γνωρίζει και η κυρία Μπακογιάννη, ότι τις τοποθετήσεις των εισαγγελέων δεν τις πραγματοποιεί η κυβέρνηση. Τις πραγματοποιεί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Το οποίο προεδρεύεται από τον πρόεδρο του Αριουπάγου, αεροπαγίτες και συμπράττει και η εισαγγελέα του Αριουπάγου. Επομένως, αυτό που υπόθηκε είναι κατά κυριολεξία χειροβομβίδα η οποία μπαίνει στους θεσμούς και αμφισβητεί τη λειτουργία των θεσμών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαδάκη, μένω σε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ωραία. Το να λέει κάποιος ότι η κυβέρνηση τοποθέτησε εισαγγελέα είναι δολιότητα πρώτου βαθμού. Η συγκεκριμένη επιτροπή
λειτουργήσε σύμφωνα με τον νόμο. Οι προηγούμενες επιτροπές, οι οποίες δεν χορήγησαν άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα, παρανόμησαν. Όχι. Όχι, κύριε Παπαδάκη, δεν παρανόμησαν. Όπως δεν παρανομεί ένα δικαστήριο το οποίο πρωτοδίκως, για παράδειγμα, καταδικάζει ένα κατηγορούμενο σε 20 χρόνια φυλακή και ένα εφετείο μπορεί να τον αθώσει ή να του μειώσει την ποινή. Δεν παρανομούν τα δικαιοδοτικά όργανα. Έχουν όμως μία αυτοτελή κρίση και με βάση αυτή την κρίση προχωράνε στις αποφάσεις τους. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Κύριε Παπαδάκη, επειδή μου θέσατε δύο ερωτήματα στην αρχή, θέλω να πω ότι εμείς το νόμο για τις άδειες, παρά το γεγονός ότι πιεστήκαμε, υπήρχαν κινητοποιήσεις για να αρθεί η διάταξη την οποία είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία επί κυρίου Δένδια, η διάταξη που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σύμφωνη γνώμη του αντισαγγελέα εφετών για να αφαιθεί κάποιος ελεύθερος, εμείς δεν το αλλάξαμε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 απλώς κατάργησε τις φυλακές γάμα τύπου. Που εκεί προβλέπεται όσοι μπουν στις φυλακές γάμα τύπου να μην έχουν τα ευεργετήματα των αδειών τα οποία και προβλέπει... Αυτό, και γι' αυτό σας καταλογίζουν ευθύνες. Αυτό είναι. Και γι' αυτό σας καταλογίζουν ευθύνες ότι σκόπιμα αυτό το κάνετε. Αυτό είναι λοιπόν. Εμείς, λοιπόν ότι καταργήσατε αφορά... τις φυλακές για να μπορούν να έχουν και οι άλλοι τα ευεργετήματα. Βεβαίως αυτό είναι αστείο να το λέει κάποιος. Και κάτι ακόμα. Με τον ίδιο νόμο άλλαξε από τα 18 χρόνια στα 8 για να κάνει κάποιο αίτηση για αποφυλάκηση. Καταργήθηκαν οι φυλακές τρίτου τύπου. Καταργήθηκαν οι φυλακές γάμα τύπου που υπήρχαν άλλες και όλοι λοιπόν. Κανονικά ο Κουφοντίνας θα έπρεπε να ήταν σε φυλακή γάμα τύπου. Εφόσον δεν υπάρχει φυλακή γάμα τύπου, άρα πέφτει στην πιο χαμηλή κατηγορία. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, ότι οι φυλακές γάμα τύπου στην ουσία λειτουργήσαν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας καταλογίζουν ευθύνες όμως. Δεν ξέρω αν ήταν ούτε 6 μήνες η λειτουργία τους και βεβαίως δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα στο σωσοφρονιστικό σύστημα. Σας καταλογίζουν όμως ευθύνες. Αυτά τα οποία πήγαν να λύσουν. Εμέσως πλην σαφώς σας καταλογίζουν ευθύνες ότι σκόπιμα καταργήσατε τις φυλακές τρίτου τύπου για να έχουν τη δυνατότητα του ευεργετήματος. Και άνθρωποι σαν τον Κουφοντίνα. Κύριε Παπαδάκη, μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι επί των ημερών τους, άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται στην τρομοκρατία, είχαν πάρει άδειες. Εγώ είπα χθες στη Βουλή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε δοθεί άδεια σε άλλο μέλος της 17 Νοέμβρη, ο οποίος μάλιστα δεν επέστρεψε από την άδειά του, εμείς δεν κατηγορήσαμε την κυβέρνηση. Διότι ακριβώς γνωρίζουμε ότι δεν είναι κυβερνητική απόφαση. Γιατί σήμερα έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και κατηγορεί την κυβέρνηση? Είναι μια κυβερνητική απόφαση? Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι κυβερνητική απόφαση, να δούμε αν έχουν κάποιες προτάσεις να τις συζητήσουν. Εδώ υπάρχει μια ένσταση. Εδώ υπάρχει μια ένσταση και ένα ερώτημα το οποίο μας επιφόρτησε να σας μεταφέρουμε. Η κυρία Αλεξία Μπακογιάννη, με την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο, είπε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την υπόθεση της Ιριάνας κάνει παρέμβαση και σχολιάζει. Που εκ της θέσεώς του δεν θα έπρεπε να μπει σε θέματα δικαιοσύνης. Και όμως εκεί υπάρχει. Εδώ θα σας πω. Η μη δήλωση για το θέμα αυτό σημαίνει αποδοχή και κάλυψη. Η μη δήλωση δεν σημαίνει ούτε αποδοχή, ούτε κάλυψη, ούτε επιδοκιμασία, ούτε τίποτα. Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ δεν μίλησα για την απόφαση που εκδόθηκε από το δικαστήριο και τιμώρησε σε πολυετή κάθυρξη την κοπέλα αυτή. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα στη Βουλή όταν εκδόθηκε η απόφαση σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης ποινής μέχρι το εφετείο. Και είχα πει ότι μου προκαλούν ερωτηματικά αποφάσεις οι οποίες δίνουν το δικαίωμα της αναστολής εκτέλεσης ποινής μέχρι την εκδίκαση από το εφετείο σε καταδικαστέντες εμπόρους ναρκωτικών με πολυετή κάθυρξη και το ίδιο δικαίωμα δεν δίνεται σε άλλες περιπτώσεις κατηγορουμένων. Αυτό είπα εγώ στη Βουλή και μπορείτε να ανατρέξετε και στα πρακτικά. Το σκεπτικό το ζήτημα όμως, κύριε Παπαδάκη, που ετέθη τις τελευταίες ώρες, όχι μόνο από νομικούς, κατά τη γνώμη μου λάθος, αλλά κυρίως από πολιτικούς παράγοντες, ήταν το εξής. Έχει μεταμεληθεί αυτός ο κρατούμενος για να πάρει. Είναι το επόμενο ερώτημά μου. Σας πρόλαβα. Και ξέρετε κάτι, θα ήθελα το ερώτημα, παρακαλώ. Το ερώτημα. Γιατί έχω να κάνω και με ένα διαπρεπή νομικό, εκτός του ότι είναι υπουργός.
Έχουμε ένα καταδικαστέντα, ο οποίος λέει κάτω το κράτος, κάτω οι νόμοι, κάτω οι θεσμοί. Κατά των θεσμών, κατά της... Έτσι, δεν τους σέβομαι. Δεν τους σέβομαι, τους πολεμάω και δολοφονώ και τους εκπροσώπους του, προσέξτε. Και την ίδια στιγμή κάνει επίκληση των νόμων των ευεργετικών για να πάρει άδεια. Μεγάλη αυτό αντίφαση, δεν είναι αντιφατικό. Και έχουμε και μια επιτροπή, για να απαντήσετε συνολικά, η οποία διαβεβαιώνει τον ελληνικό λαό ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν θα κάνει κακή χρήση της άδειάς του. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει ούτε ο μεγαλύτερος μάγος, ούτε ο μεγαλύτερος αστρολόγος, κύριε Υπουργέ. Πώς λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και ένας εισαγγελέας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα κάνει κακή χρήση της άδειάς του. Έστω και αν επρόκειτο για εμένα, εγώ να έχω πάρει την άδεια. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, αυτό το οποίο μου λέτε είναι θέμα της κρίσης και μάλιστα της κυρίαρχης κρίσης ενός δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επαναλαμβάνω συμμετέχει και προεδρεύει και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση θετική για τον ετούντα, αντισαγγελέας εφετών, δηλαδή ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός. Αυτά διαλαμβάνονται στον νόμο. Σας προβληματίζει αυτό όμως η διαβεβαίωση ότι δεν θα κάνει κακή χρήση ως Υπουργό Δικαιοσύνης? Αυτή είναι η εκτίμηση του Συμβουλίου. Και είναι, είναι η εκτίμηση τριών ανθρώπων. Κύριε Παπαδάκη, ένα λεπτό. Είναι η εκτίμηση τριών ανθρώπων. Και θα κριθεί εάν η εκτίμηση αυτή είναι βάσιμη ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι αν ομιγέννητο δεν επιστρέψει στις φυλακές ο Κουφοντίνας, δηλαδή θα πάμε εμείς να πούμε τι είναι αυτό που κάνατε, δεν αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να συμβεί, πολιτική θύελα. Κύριε Παπαδάκη, εγώ λέω να μην γινόμαστε όχι. Κακών. Ήταν τώρα η κρίση. Με σχήμα λόγου. Με την ψυχραιμία αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Σχήμα λόγου. Δεν σας είπα εγώ τι πρόκειται να συμβεί. Άλλωστε θα έχει όλη την αστυνομία, όλη την αντιδημοκρατία το παρακολουθεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για το θέμα της μεταμέλειας λέγατε. Για το θέμα της μεταμέλειας θέλω να πω. Ξέρετε κύριε Παπαδάκη, αυτό που ακούγεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί άδεια, δηλαδή θα έπρεπε να συνυπολογιστεί το γεγονός της μη μεταμέλειας για να δοθεί ή να μην δοθεί άδεια. Ξέρετε, δεν διαλαμβάνεται στον νόμο. Στον νόμο που έχουν μπροστά τους να κρίνουν και ο εισαγγελέας και τα μέλη της Επιτροπής. Εκτός αν το βάλει στον νόμο. Γιατί αν εγώ για παράδειγμα, πω ότι θα κλέβω και θα σκοτώνω αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται και καταδικαστώ σε 30 χρόνια, ναι, πώς θα πάρω άδεια όταν μου... Εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, εάν, αυτή είναι. Εάν παρουσιαστεί κάποιος κύριε Παπαδάκη στο Συμβούλιο και πει ότι εγώ θα κλέβω και θα σκοτώνω, τότε δεν μπορεί να πάρει άδεια, γιατί δεν πληρούνται μία από τις προϋποθέσεις. Ναι, όμως έχει γράψει κάποια βιβλία. Έχει γράψει κάποια βιβλία στα οποία περιγράφει. Δεν σας ακούω καθόλου μιλάτε. Έχει γράψει, λέω, ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ότι δεν έχει αλλάξει την ιδεολογία του, ούτε τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτές τις ενέργειες. Δηλαδή ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει την ιδεολογία. Αυτό, τώρα έρχομαι εγώ στη θέση να σας πω τι λέει ο νόμος. Και ο νόμος αυτός, επαναλαμβάνω, δεν έχει συνταχθεί από την κυβέρνηση. Καλός ή κακός, κύριε Υπουργέ. Καλός ή κακός. Θα σας πω αμέσως. Το 2008, κύριε Παπαδάκη, υπήρξε ένα πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής που λέγεται Συνήγορος του Πολίτη, το οποίο έκρινε ότι η μεταμέλεια ως στοιχείο για να λάβει κάποιος την άδεια είναι μη νόμιμο σε περίπτωση που θα διαλαμβάνεται στον νόμο. Επομένως εδώ από το 2008 έχουμε μία ανεξάρτητη αρχή η οποία λέει ότι το θέμα της μεταμέλειας δεν μπορεί να διαλαμβάνεται στον νόμο γιατί είναι μη νόμιμο. Ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι σύμβουλο της επικρατείας να σας επιβάλλει. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος. Είναι ανεξάρτητη αρχή όμως που σε μία. Συμβουλευτικός ο ρόλος της. Προσέξτε, δεν είναι συμβουλευτικός. Όχι, κάνετε λάθος. Επιβάλλει, μπορεί να επιβάλλει. Ο συνήγορος του πολίτη είναι συμβουλευτικός. Λέτε για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή για τον συνήγορο του πολίτη? Για το συνήγορο του πολίτη. Είναι συμβουλευτικός, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε, οι ανεξάρτητες αρχές γνωμοδοτούν και τις γνώμες τους πρέπει να τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε κυβέρνηση. Ή τις αγνοεί. Προσέξτε, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου. Σε άλλες περιπτώσεις τις αγνοεί. Αυτή είναι πολιτική θέση που λέτε. Μπορείτε να με αφήσετε να τελειώσω? Παρακαλώ, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που νομοδοτικές αποφάσεις
του συνηγόρου του πολίτη, τη αγνοεί το κράτος. Και δεν νομοθετεί έτσι όπως συμβουλεύει ο συνηγόρος του πολίτη. Επί της κυβερνήσεώς μας, σας λέω ότι λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις υποδείξεις και όλες τις αποφάσεις των ανεξαρτήτων αρχών. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι σωστά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το 2008 συγκεκριμένα που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, έλαβε υπόψη της το συγκεκριμένο. Είναι διαφορετικό, κύριε Παπαδάκη. Κάποιος να λέει, εγώ ξέρετε, δεν μετανοώ για αυτό που έχω κάνει, αλλά δεν θα επαναλάβω και αυτές τις πράξεις τις οποίες έκανα. Διότι αν πεις στο Συμβούλιο ότι εγώ θα τις επαναλάβω, τότε το Συμβούλιο υποχρεώθηκε να μην του δώσει άδεια. Δεν ρωτήθηκε από το Συμβούλιο, είπε η κυρία Κούρτοβικ. Η κυρία Κούρτοβικ είπε ότι δεν έγινε καμία συζήτηση περί μεταμέλειας. Μπήκε το θέμα αν ήταν καλός μέσα στις φυλακές, έτσι, και αν έχει εκτίσει μέρος της ποινής του. Αυτά τα δύο συνυπολόγισε. Δεν έγινε ερώτημα, θα ξανακάνεις αυτά που έκανες. Κοιτάξτε, αυτό αποκλείεται να μην συνέβη, διότι αν δεν ερωτήθη, τότε δεν ερωτήθη για μία πτυχή η οποία έπρεπε να ερευνηθεί. Θα θέλαμε να το ξέρουμε. Και γιατί να μην δημοσιοποιηθεί όταν το κοινό περί δικαίου αίσθημα αυτή τη στιγμή και η περιραίωση ατμόσφαιρα, πέρα από την πολιτική εκμετάλλευση που μπορεί να γίνει. Και που μα εγώ να το δεχτώ. Γίνεται μόνο πολιτική εκμετάλλευση, κύριε Παπαδάκη. Και μάλιστα κατηγορείται. Θα ήθελα να δω το σκεπτικό εγώ του Συμβουλίου. Κατηγορείται η κυβέρνηση για μία απόφαση που δεν είναι κυβερνητική. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο ένα δικαστήριο απαλλάξει ένα κατηγορούμενο, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για ισόβια, σας λέω. Τον απαλλάξει. Ναι. Θα φταίει η κυβέρνηση. Όχι. Αλλά για τον νόμο ο οποίος προβλέπει. Γιατί εδώ. Αλλάζοντας τον νόμο δίνει τη δυνατότητα να πάρει αυτή η απόφαση. Ότι όταν η νομοθετική εξουσία καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα μπορεί να χορηγηθεί η άδεια. Εδώ και δεκαετίες. Κάνει πρόβλεψη. Κάνει πρόβλεψη. Εδώ και δεκαετίες. Στις φυλακές τύπου Γ. Ναι, εδώ και δεκαετίες, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Σας είπα ότι για τις φυλακές τύπου Γ ήταν μια απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση τους πρώτους μήνες, διότι αυτές οι φυλακές όχι μόνο δεν έλυσαν προβλήματα στο συνολικό σοφρονιστικό μας πλαίσιο, αλλά αντιθέτως τα αύξησαν. Και είχαμε καταστάσεις τραγικές. Είναι λοιπόν τουλάχιστον τυχοδιοπτικό να λένε κάποιοι σήμερα, ότι καταργήθηκαν οι φυλακές γάμα τύπου για να παίρνουν κάποια άδεια. Αυτό είναι όχι μόνο τυχοδιοπτικό, καταντάει και γελίο ως ισχυρισμός. Μάλιστα. Σκοπεύετε να κάνετε κάποια παρέμβαση μετά από αυτό όλο που δημιουργήθηκε? Κύριε Παπαδάκη, στον... Αν αλλάξετε το πλαίσιο, δηλαδή, στο νομοθετικό για τη χορήγηση αδειών. Στο νόμο για τη χορήγηση αδειών, σας ξαναείπα, ότι εμείς λειτουργούμε με το αυστηροποιημένο πλαίσιο, το οποίο είχε θεσμοθετήσει το 2008 η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει αυστηροποιηθεί. Αν υπήρχε κάτι άλλο στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο ήθελε διόρθωση, ας το είχαν κάνει. Αν έχουν κάποια πρόταση... Ας την πούνε στην πάντως εδώ οφείλω να επισημάνω. Αλλά δεν μπορούν να τα λένε αυτά τα πράγματα, διότι εχθές άκουσα για άλλη μια φορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από του βήματος της Βουλής να καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει, όπως έλεγε, τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ο οποίος νόμος Παρασκευόπουλου έχει τελειώσει να ισχύει 30 Αυγούστου και ήδη από το Σεπτέμβριο έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης την 21η Σεπτεμβρίου. Έχει δημοσιευτεί νέος νόμος σχετικά με την αποσυμφόρηση των φυλακών. Μας καλούν να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει καταργηθεί. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Δεν έχει καταργηθεί, έχει αλλάξει. Έχει καταργηθεί και έχει αλλάξει και ξέρετε πολύ καλά ότι στην αλλαγή την οποία εισηγήθηκα εγώ στη Βουλή και ψήφισε η Βουλή υπάρχει ένα αυστηροποιημένο πλαίσιο, εξαιρούνται αρκετά αδικήματα από την δυνατότητα κάποιος να βγαίνει από τη φυλακή προώρα, όπως επίσης υπάρχει πλειάδα αδικημάτων για τα οποία ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους.
με πρώτα και κύρια το σύστημα γεωτοπισμού. Πάντως προχτές το λεγόμενο ο ίδιος ο κ. Παρασκευόπουλος είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος του πριν τρεις μέρες. Έτσι ακριβώς. Ότι πρέπει να καταργηθεί, είπε μάλιστα. Ότι πρέπει να καταργηθεί. Προσέξτε, το διευκρίνησε και χθες στη Βουλή ότι ο άνθρωπος εννοούσε και μάλιστα εγώ το είχα πει πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Εννοούσε ότι αυτοί οι νόμοι είναι έκτακτοι νόμοι και κάποια στιγμή θα σταματήσουν να εφαρμόζονται. Είπα δε εγώ χθες στη Βουλή ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων ήταν η τελευταία φορά που ήρθε στη Βουλή αποσυφορητικός νόμος. Εδώ η κατάσταση στις φυλακές. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό, να το τελειώσω κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κατάσταση στις φυλακές έχει έρθει σε ένα λογικό πλαίσιο διαχείρισης και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται αποσυφορητικοί νόμοι, τους οποίους, προσέξτε εδώ την υποκρισία, για πρώτη φορά είχε θεσπίσει και εφάρμοζε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2005. Αυτή είναι η υποκρισία της πολιτικής ζωής του τόπου και αυτά τα πράγματα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν, να μπει ένας φραγμός. Άρα σε αυτό το λαϊκισμό, δίνεται την ψευδολογία και την παραπληροφόρηση. Άρα μας λέτε ότι δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η διαδικασία που ακολουθεί το μέλλον. Βεβαίως. Αυτό το είπα κατά τη συζήτηση της διάταξης σχετικά με την αποσυμφόρηση που ισχύει από το Σεπτέμβριο πλέον και είπα ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, το είπα και τότε, το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, άλλος αποσυφορητικός νόμος δεν θα έρθει στη Βουλή. Διότι πλέον η κατάσταση στις φυλακές έχει έρθει σε ένα λελογισμένο πλαίσιο, γιατί ξέρετε παραλάβαμε κολαστήρια, δεν παραλάβαμε σοφρονιστικά ιδρύματα, να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, για τα οποία καταδικαζόταν η χώρα από τους διεθνείς οργανισμούς και γινόταν ρεζίλοι. Κύριε Υπουργέ, και μας έβαζαν και πρόστιμα, κύριε Υπουργέ, για αυτή την κατάσταση. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται όμως ότι η αντιμετώπιση της συμφόρησης των φυλακών είναι σε συνάρτηση με την εγκληματικότητα. Γιατί έχουμε συνωστισμό στις φυλακές, να χρησιμοποιήσω έτσι μια έκφραση, γιατί έχουμε εγκληματικότητα. Δηλαδή, ή έχουμε εγκληματικότητα, έχουμε πολλούς εγκληματίες και δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε και προκειμένου να μην κάνουμε άλλες φυλακές. Κάντε ένα διάλειμμα. Να πω τη σκέψη μου εδώ, μια και το θέσατε. Ξέρετε, η οικονομική κρίση, η κρίση η οποία μαστίζει την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια και ξέρουμε από πού προέρχεται και ξέρουμε και τους υπεύθυνους. Πλέον τα ξέρουμε αυτά. Δημιούργησε και μια δυνατότητα στο έγκλημα να στρατολογεί εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν, ανθρώπους με ελαστική συνείδηση, οι οποίοι βεβαίως την περίοδο που δεν έχουμε οικονομική κρίση μπορεί να είχαν μία δουλειά, αλλά μετά πολύ εύκολα, όταν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, να κατευθύνονται προς το οργανωμένο έγκλημα ή την παρανομία. Αυτό λοιπόν είναι ένα προϊόν, εγώ θέλω να πιστεύω, η έξαρση της εγκληματικότητας συγκυριακό, που μπαίνοντας η χώρα σε μια κανονικότητα. Η έξαρση της εγκληματικότητας, το παραδέχεστε αυτό? Μα δεν είναι να το παραδέχομαι. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε έξαρση. Υπήρξε έξαρση και έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, αντί να αντιμετωπιστεί σοβαρά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έκαναν πράγματα τα οποία ήταν μοναδικά. Να σας πω ότι άφηναν κενές οργανικές θέσεις στα αστυνομικά τμήματα και μετά καταργούσαν τις κενές οργανικές θέσεις των αστυνομικών τμήματων. Και υπήρχε απόλυτη αποστελέχωση της ελληνικής αστυνομίας για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Αυτά σε συνθήκες κρίσης και αύξησης εγκληματικότητας. Γινόταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κύριε Υπουργέ. Και μας κατηγορούν εμάς τώρα για την ασφάλεια. Κύριε Υπουργέ. Είναι για να γελάμε. Κύριε Υπουργέ. Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον να κλαίμε. Κύριε Υπουργέ, έχουμε την πρόσφατη ιστορία με τον δολοφόνο της άτυχης Δώρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ή θα έκανε χρήση του ευεργετικού νόμου Παρασκευόπουλου, έτσι, ή θα έβγαινε, επειδή είχε εκτίσει τα δύο τρίτα της... Τα τρία πέμπτα, συγγνώμη, της ποινής του. Μετά και από τη μεταβολή της ποινής του, από τα 20 στα 12 χρόνια... Από πού? Από το εφετείο. Έτσι. Από το εφετείο. Εμείς τα πάμε όλα έτσι, όπως είναι τα πράγματα. Εδώ όμως θα πρέπει να εξετάσουμε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αργά ή γρήγορα θα έκανε ό,τι έκανε. Πήγαινε στα νεκροταφεία, έτσι. Κύριε Παπαδάκη. Δεν σοφρονίστηκε, γιατί η έννοια του εγκλισμού, που το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από μένα ως νομικός,
Έχει και την έννοια του σοφρονισμού. Ναι, αλλά ρωτήστε, και της μεταμέλειας. Και της μεταμέλειας, κύριε Υπουργέ. Εάν αυτά τα δύο στοιχεία, σοφρονισμός, παύλα, μεταμέλεια, δεν υφίστανται, γιατί να τον αποφυλακίσετε και γιατί να τον δώσετε άδεια. Θα σας πω το εξής. Κατά πρώτο δεν πήρε άδεια αυτός. Έχουμε υπέρ της άδειας όταν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όχι, δεν μιλήσαμε για κατάργηση άδειας. Προσέξτε κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν, και αυτό το ξέρουν διαπρεπείς ποινικολόγοι, καταρτισμένοι πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν κράτη στον κόσμο τα οποία δεν έχουν στο νομικό τους οπλοστάσιο την φόρον απόλυση πριν την έκτηση της ποινής, την εξάντληση της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο. Κάποιος για να αφαιθεί ελεύθερος πρέπει να εκτίσει την ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο. Υπάρχουν τέτοια κράτη. Αυτοί οι οποίοι αποφυλακίζονται δεν επανέρχονται ορισμένοι από αυτούς στην πραγματικότητα, στην εγκληματικότητα. Ορισμένοι. Επανέρχονται. Επομένως, ορισμένοι. Αυτό που συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που συμβαίνει και στη χώρα μας και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο θεσμός δε της ηφόρων απόλυσης στον ποινικό μας κώδικα υφίσταται από το 1950 που ψηφίστηκε και ισχύει ο ποινικός κώδικας, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει η νομική κοινότητα, το γνωρίζουν οι πάντες που ασχολούνται. Ο κύριος Παρασκευόπουλος δεν μας είπε αυτό. Ο κύριος Παρασκευόπουλος, μιλώντας στην αρχή της εβδομάδας στην εκπομπή μας, μας είπε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, το εξής. Δεν έχουμε στοιχεία για τη χώρα μας. Πόσοι από αυτούς δηλαδή που αποφυλακίζονται με τον ευεργετικό νόμο. Βγαίνουν με άδεια. Έτσι. Ιδιαίτερα για την αποφυλάξη. Θα υποπέσουν σε κάποια σειρά αδικημάτων. Αλλά ξέρουμε από ευρωπαϊκά στοιχεία ότι το 60% από αυτούς που αποφυλακίζονται είναι υπότροποι. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος. Το 60%. Όταν 6 στους 10 λοιπόν από τους αυτούς οι οποίοι τιμωρούνται για αποπλάνηση. Έτσι. Και θα βγει έξω. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Τώρα μια και το είπατε για την αποπλάνηση, για παράδειγμα. Στο νόμο που ισχύει πλέον και που εισηγήθηκα εγώ στη Βουλή και ψήφισε το Κοινοβούλιο, έχει απόλυτη απαγόρευση, δεν μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων. Τα βλέπετε. Ούτε να βγει με τα 2/3 της ποινής του. Με τα 3/5 μπορεί να βγει, γιατί αυτό είναι οι γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα που σας είπα ισχύουν από το 1950. Όταν έχουμε έξαρση όμως τέτοιων φαινομένων και αυτή στα 3/5 της ποινής του. Κύριε Παπαδάκη. Θα πάει 10 χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, έτσι, εγώ σε 3 χρόνια θα ανέξω, θα ξαναδεί. Άδεια σας και κάνει και ένα πιο σοβαρό έγκλημα, έτσι όπως ο δολοφόνος του Παρασκευόπουλου. Αυτός με την αποπλάνηση δικαιούται άδεια. Δεν σας άκουσα. Αυτός με την αποπλάνηση δικαιούται άδεια, διήμερη, πενθήμερη, οτιδήποτε. Ναι, αν περάσει ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα κρίνει το Συμβούλιο ότι δεν θα υποπέσει σε ένα νέο αδίκημα, αλλά σας λέω ότι ιδίως για αυτές τις περιπτώσεις τα Συμβούλια είναι πάρα πολύ... Ναι, αλλά σας είπα, είναι δεμένα, μας λένε, μου λέει ένας εδώ, ο οποίος δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομά του και μπορεί να μην είναι, να είναι τρόλ. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένα τα συμβούλια να ρωτήσουν αυτό που λέμε πολύ εμείς απλά. Ρε άνθρωπε του Θεού, μήπως ξαναβγείς και αποπλανήσεις ή στον Κουφοντίνα. Ρε εσύ, μήπως βγεις έξω και όχι σκοτώσεις. Έρθεις σε επαφή με κάποιους για να οργανώσεις πάλι την οργάνωση. Ένα λάθος, κύριε Παπαδάκη. Για να δώσει το συμβούλιο άδεια πρέπει να έχει πιστεί ότι αυτός που παίρνει την άδεια δεν θα τελέσει νέες πράξεις και θα επανέλθει στη φυλακή. Πρέπει να έχει ερωτηθεί όμως πρώτα. Δηλαδή είναι το θέμα της μεταμέλειας. Δεν είναι η μεταμέλεια. Η μεταμέλεια, κύριε Παπαδάκη, έχει να κάνει με το αν μετάνιωσες για τις πράξεις που έκανες. Κάποιος μπορεί να πει: εγώ δεν μετάνιωσα, αλλά δεν θα κάνω νέα εγκλήματα και θα επανέλθω στον χρόνο που θα μου θέσετε ως πέρας της άδειάς μου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν κάνει καινούργια εγκλήματα, θα το πει, ρε παιδιά. Θα το πει, αυτό είναι. Κοιτάξτε. Όταν έχει σκοτώσει, έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Αυτό. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αφαιρέσει 11 ζωέ. Προσέξτε. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από μία δήλωση του ετούντα. Ότι θα το ρωτήσει κάποιο να πει, βεβαίω κάποιο θα πει, ότι εγώ θα το ξανακάνω. Προκύπτει μέσα από το σύνολο της προσωπικότητάς του που εξετάζει το Συμβούλιο, από την παρουσία του, από τα χρόνια που έμεινε στη φυλακή, πώς λειτουργήσε και ούτω καθεξής. Σχηματίζει μια συνολική εικόνα για να βγάλει ένα συμπέρασμα και δεν περιμένει ένα Συμβούλιο ή ένα δικαστήριο μια δήλωση. Σας λέγω δε ότι η διαδικασία από το νόμο προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο εισαγγελέας διαφωνήσει
και δεν στέρξει το Συμβούλιο στο να παράσχει την άδεια, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, οποιοδήποτε κρατούμενος, έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές. Είναι δηλαδή μια αυστηρή διαδικασία αυτή η οποία προβλέπεται στον νόμο. Και σας λέω, είναι ένας νόμος τον οποίο δεν ψηφίσαμε εμείς. Πάντως, Υπουργέ, δεν μας έχετε πει ακόμα, τι σκοπεύετε να αλλάξετε. Γιατί ακούγεται ότι θα φέρετε αλλαγές στη δικαιοσύνη. Πείτε μας 2-3 αλλαγές σημαντικές. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει κάποιες αλλαγές και δεν έχω κάτι να πω αυτή τη στιγμή. Οι αλλαγές που έχουμε εξαγγείλει και οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή δρομολογημένες είναι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Έχω ήδη παραλάβει τα σχέδια από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, τα επεξεργαζόμαστε και θα τεθούν μέχρι το τέλος του έτους στη δημόσια διαβούλευση. Θα έχουμε ένα νέο σύστημα διατύπωσης των αδικημάτων και των ποινών οι οποίες θα προβλέπονται. Αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης. Αστηρότερες θα είναι οι ποινές. Θα βγαίνει πιο εύκολα. Σε ορισμένα, ναι. Σε ορισμένα, ναι, βεβαίως. Πάντως, κύριε Σε ορισμένα αδικήματα, από ό,τι έχω δει, η πρόταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής είναι να είναι αυστηρότερες οι ποινές. Σε άλλα αδικήματα, να είναι χαμηλότερες. Ρωτάνε τώρα κάποιοι για την αποφυλάκηση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κατά πρώτον, δεν υπάρχει αποφυλάκηση, κύριε Παπαδάκη. Δεν υπάρχει αποφυλάκηση. Όχι. Δεν αποφυλακίστηκε κάποιος. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, θα δείτε. Υπάρχει περίπτωση μετά από κάποια χρόνια να κάνει χρήση ευεργετικών διατάξεων που ήδη ισχύουν και να αποφυλακιστεί ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ρωτάει ο κόσμος. Έχει ήδη εκτίσει 15 χρόνια. Πόσα ακόμα θα εκτίσει για να Δηλαδή, μπορεί, αν εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, να βγει. Κύριε Παπαδάκη, ό,τι ισχύει στο νόμο για όλους τους πολίτες και για όλους τους κατηγορούμενους, ισχύει και για το συγκεκριμένο. Δεν θα είμαστε κράτος δικαίου εάν λέγαμε ότι αυτό που ισχύει για όλους δεν ισχύει για τον Παπαδάκη. Δεν σημαίνει ισόβια για τον Κουφοντίνα και για τον κάθε Κουφοντίνα. Τι είπατε, αυτό μας λέτε. Τα ισόβια και 11 φορές ισόβια δεν ισχύουν στην πράξη. Αυτό μας λέτε. Μα με συγχωρείτε, αυτό το λέω εγώ. Όχι. Το λέει ο ποινικός κώδικας από το 1950. Άρα έχουμε υπόψη μας το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν το ξέρει αυτό. Αλλάζουν όμως οι νόμοι και ο ποινικός κώδικας. Και ο ποινικός κώδικας μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Με συγχωρείτε. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει κάποια πρόταση να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο, το 105 επόμενα του ποινικού κώδικα? Τώρα, να μιλάμε σοβαρά και να μην διαμορφώνουμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, είτε με αφορμές τέτοιου τύπου, είτε με ακόμα χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά το ποινικό μας σύστημα βασίζεται εδώ και δεκαετίες πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Δεν πρέπει να αλλάξουν όμως όταν... Υπάρχει κάποιος, κύριε Παπαδάκη, σοβαρός άνθρωπος στην Ελλάδα που λέει ότι αυτές οι διατάξεις πρέπει να αλλάξουν? Το λέει κάποιος. Εξαρτάται από την ποιότητα του εγκλήματος. Να πει ότι από την ποιότητα του... να καταργηθούν οι διατάξεις των άρθρων 105 επόμενα του ποινικού κώδικα. Κύριε Υπουργέ, εξαρτάται από την ποιότητα του εγκλήματος. Δεν είμαστε έτσι. Όταν έχουμε τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες έχουν διαπράξει αυτής της μορφής τα εγκλήματα, δεν μπορείτε να μου λέτε ότι θα πρέπει να έχει ο Κουφοντίνας και εγώ την ίδια μεταχείριση. Ή ο Κουφοντίνας και εσείς την ίδια μεταχείριση. Διαφωνώ μαζί σας κατά τρόπο κάθετο και οριζόντιο, κύριε Παπαδάκη. Δεν εξαρτάται από την ποιότητα του εγκλήματος. Θεωρώ ότι όλοι οι κρατούμενοι οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί πρέπει να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή τους. Δεν μπορεί να αλλάζουν από αδίκημα σε αδίκημα. Γι' αυτό σοφά ο ποινικός μας κώδικας προέβλεψε εδώ και 6 δεκαετίες ότι δεν μπορεί να υπάρχει κατηγοριοποίηση στα εγκλήματα. Άρα αλλά τα 11 όποιος έχει ισόβια, εκτίσει, Υπουργέ, 11 όποιος έχει εκτίσει, σας παρακαλώ να τελειώσω. Χρόνια, για να όποιος ξέρουμε, έχει εκτίσει, 11 δις ισόβια πόσα χρόνια σας παρακαλώ, λίγο ένα λεπτό να μιλήσω. Ναι, απλώς και ο κόσμος ρωτάει. Μα, ναι, αλλά απαντάω όμως, αν δεν με αφήσετε να παρακαλώ, απαντήσω. Παρακαλώ. Όποιος έχει εκτίσει αυτό το ύψος ποινής, αυτός και θα απελευθερώνεται. Και μάλιστα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Σας είπα δε, γιατί και εγώ το θεωρώ προβληματικό σε μια κοινωνία, να επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στις αποφάσεις των δικαστηρίων και να τις
αλλάζει. Όπως είναι η άποψη φορητική νόμη. Οι συγγενείς των θυμάτων, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό, είπα ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ήταν η τελευταία φορά που υπήρξε αποσυφορητικός νόμος. Εξαιτίας του προβλήματος, βεβαίως, του οξυμένου προβλήματος που είχαμε στις φυλακές. Και σας τόνισα ότι τους αποσυφορητικούς νόμους δεν ήταν καμία δικιά μας εφεύρεση. Από το 2005 οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να δεχτείτε και κάτι άλλο όμως. Πρέπει να δεχτείτε και κάτι άλλο. Οι συγγενείς των θυμάτων ή και τα ίδια θύματα κάποιων εγκληματικών ενεργειών δεν θα θυμούνται τα γεγονότα αυτά στα 3/5 της ζωής τους, αλλά μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους. Κύριε Παπαδάκη, εδώ θα πρέπει να το δεχτούμε. Θα σας πω το εξής. Δηλαδή, προηγουμένως μας μίλαγε η Αλεξία Πακογιάννη. Αυτή, μέχρι να πεθάνει, θα θυμάται ότι δολοφονήθηκε ο Παύλος, ο πατέρας της. Μα σας το λέω εγώ πρώτος. Τον πόνο των οικείων, ιδίως όταν έχουμε ανθρωποκτονία, δεν μπορεί κανένας να τον απαλύνει και κυρίως κανένας δεν μπορεί να πάει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους πει κάτι όταν έχουν χάσει έναν άνθρωπό τους. Πάντως εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν μας απαντήσατε αν συμφωνείτε ή όχι με την απόφαση για τον Δημήτρη Κουκουτίνα. Σας είπα ότι γι' αυτό το ζήτημα. Κατά πρώτον, κακώς με ρωτάτε για αυτό το ζήτημα. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν εκφράζω απόψεις επί αυτών των ζητημάτων. Το ξέρετε και το τηρώ. Η μόνη φορά που έθεσα ερωτήματα, διότι ακριβώς ήταν έντονα στην κοινή γνώμη, ήταν με το θέμα της αναστολής εκτέλεσης ποινής. Όπως είπα προηγουμένως, που δινόταν σε εμπόρους ναρκωτικών και δεν δινόταν σε άλλους. Και ερώτησα εγώ στη Βουλή, πώς είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά τα πράγματα και ότι πρέπει να επιληφθεί η ηγεσία της δικαιοσύνης. Όχι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε η κυβέρνηση. Για να είμαστε καθαροί. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή ήταν μια απόφαση την οποία πήρε μια επιτροπή, η οποία είναι μεικτή επιτροπή, συναποτελείται από λειτουργούς κρατικούς και από εισαγγελικό λειτουργό, και αυτή η επιτροπή έχει το βάρος της ευθύνης αποφασίστης. Πάντως εγώ, πάνω σε αυτό που λέτε, μένω σε αυτό που είπατε, ότι εσείς πιστεύετε, υποθέτετε και το θεωρείτε απολύτως φυσιολογικό, ότι η συζήτηση με τον Δημήτρη Κουφοντίνα από την Επιτροπή, γιατί υπάρχει και συνέντευξη, έτσι δεν είναι, στη διαδικασία αυτή. Υπάρχει ακρόαση. Θα του έγινε ερώτηση για το αν ξέρεις κάτι, τώρα θα βγεις έξω, ρε παιδί μου. Έχεις ειδικές απόψεις και... Είμαι σίγουρος. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για την ιδεολογία του. Ο καθένας μπορεί να έχει την ιδεολογία του. Κοιτάξτε, αλλά όταν η ιδεολογία οπλίζει χέρι και σκοτώνει ανθρώπινες ζωές. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ότι αν η Επιτροπή δεν διερεύνησε αυτό το θέμα, τότε λειτουργήσε πλημελώς. Αλλά θεωρώ ότι είναι αδύνατον Επιτροπή που προεδρεύει αντισαγγελέας εφετών να μην έχει διερευνήσει το θέμα τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Το θεωρώ αδιανόητο. Γιατί δεν ζητάτε τα πρακτικά στους υπουργούς δικαιοσύνης? Τα έχω ζητήσει. Τα έχετε ζητήσει. Τα δημοσιοποιηθούν? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα δημοσιοποιηθούν, γιατί εδώ τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι αυτά τα... αλλά εάν η αρχή μας επιτρέψει τη δημοσιοποίηση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πρακτικά, προσωπικά σας λέω έτσι με μια πρώτη ανάγνωση στην ερώτησή σας, νομίζω ότι αυτά είναι πρακτικά τα οποία δεν δημοσιοποιούμε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Αν όμως τεθεί ένα ζήτημα στην αρχή, η οποία μας πει ότι για λόγους ευρύτερους, κοινωνικού συμφέροντος ή δημοσίου συμφέροντος, αυτά τα πρακτικά μπορεί να δημοσιευθούν, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα στέρξω στη δημοσίευση. Πάντως... αλλά σας ξαναλέω και πάλι, θεωρώ αδιανόητο η Επιτροπή να μην ήλεγξε, όχι με τρόπο ρητό να ρωτήσει αν θα το ξανακάνεις ή όχι, γιατί ξέρετε, αυτό είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος ότι δεν θα το ξανακάνω, να μην ήλεγξε και να μην σχημάτισε ασφαλή πεποίθηση για το ερώτημα το οποίο έπρεπε να τεθεί. Με βλέπετε και με σχημένο το κεφάλι και κάποιοι αναρωτιούνται, αλλά προσπαθώ έτσι τόση ώρα. Δυστυχώς, λόγια εκείνους που με βλέπουν. Ότι προσπαθώ να βλέπω και τι λέει ο κόσμος, γιατί είναι μια εκπομπή που στηρίζεται κατά κύριο λόγο. Γιατί έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων, οι οποίοι δεν προέρχονται, ξέρετε. Δεν είναι άνθρωποι που ψηφίζουν μια Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον προβληματισμό τους. Ήδη την απασχολεί την κοινωνία. Και ποιος δεν τον έχει, κύριε Παπαδάκη, για αυτά τα ζητήματα? Ναι, όμως ο νομοθέτης θα πρέπει να λάβει. Ο νομοθέτης θα πρέπει να λάβει. Ο προβληματισμός όμως, προσέξτε. Θα πρέπει να αφουγκράζεται και την κοινωνία. Πρέπει, βεβαίως. Ο προβληματισμός όμως
και της κοινωνίας και των υπεύθυνων νομικών παράγοντων και της ηγεσίας όλων πρέπει να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα όταν φτάσουμε στην ώρα της νομοθέτησης. Διότι με μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, με πιθανόν, με ίσως, δεν μπορείς να νομοθετήσεις. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όποιος όμως έχει καεί στο χυλό, φυσάει το γιαούρτι. Γιατί είδαμε και περιπτώσεις ανθρώπων που έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και όχι μόνο δεν είχαν μεταμεληθεί, αλλά διαπράξανε πολύ πιο φρικιαστικές εγκληματικές ενέργειες. Επίσης, κύριε Παπαδάκη, υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων. Βεβαίως και έχουν μεταχθεί. Νομοταγείς πολίτες μετά τη χρήση αυτού του δικαιώματος. Βεβαίως ναι. Να μην τα λέμε μονά. Βεβαίως ναι. Είναι το 40% που μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος. Δεν νομίζω ότι το ποσοστό είναι αυτό. Πάντως ο κύριος Παρασκευόπουλος μας είπε ότι τα στατιστικά στοιχεία πανευρωπαϊκά δείχνουν ότι το 60% από αυτούς οι οποίοι κάνουν χρήση ευεργετικών διατάξεων δεν είναι μεταμελημένοι. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, εγώ θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα αυτή την ώρα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει σοφρονισμός εντός των καταστημάτων κράτησης. Μεγάλη προσπάθεια. Και αυτό είναι ένας παράγοντας η αποσυμφόρηση, να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργούμε σχολεία στις φυλακές, δημιουργούμε αγροτικές φυλακές, δημιουργούμε ΙΕΚ, ούτως ώστε να υπάρχει επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. Ποιοι πάνε όμως στις αγροτικές φυλακές? Πάνε άνθρωποι που πραγματικά έχουν δείξει έμπρακτα τη μεταμέλειά τους. Βεβαίως, πήγαν και ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου. Πήγε και ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου. Βγήκε τότε, έτσι δεν είναι, βγήκε τότε ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου, έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής. Όχι από τις αγροτικές φυλακές. Είχε πάει σε αγροτικές φυλακές για το πρώτο αδίκημα που είχε καταδικαστεί. Ακριβώς, πολλαπλασιάστηκε. Είχε πάει και στη συνέχεια, έτσι, στη συνέχεια διέπραξε τα άλλα δικήματα με τους βιασμούς, πήρε άδεια και δεν επέστρεψε. Δηλαδή ένας άνθρωπος κατέξει. Αυτός ήταν στις περιπτώσεις που παραβίασε την άδεια. Σας λέγω δε ότι οι περιπτώσεις παραβίασης αδειών στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγες. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θέσαμε τα ερωτήματα. Κύριε Παπαδάκη, εσείς μου θέσατε τα ερωτήματα και προσπάθησα να είμαι ειλικρινής στις απαντήσεις που έδωσα, ούτως ώστε να φωτιστούν πλευρές οι οποίες δεν είναι γνωστές. Εκείνο που θέλω όμως να πω ως κατάληξη αυτής της συνομιλίας είναι να μην υπάρχει υποκρισία στο δημόσιο διάλογο. Διότι όταν υπάρχει υποκρισία δεν υπάρχει και δυνατότητα να συνεννοηθούμε για τα μεγάλα προβλήματα. Σας ξαναείπα και πάλι ότι η αποσυφορητική νόμη δεν ήταν μια εφεύρεση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται από το 2005 που η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και ότι εμείς το αυστηροποιημένο πλαίσιο του 2008 που βρήκαμε για τις άδειες δεν το αγγίξαμε. Ένας έκτακτος νόμος που μονιμοποιήθηκε. Ήταν. Τι είπατε? Ένας έκτακτος νόμος που μονιμοποιήθηκε και που τώρα λέτε ότι θα έχει ημερομηνία λήξης. Και λέω εγώ σήμερα και το είπα στη Βουλή το Σεπτέμβριο, δηλαδή εις ανύποπτο χρόνο, όταν έφερα τη νέα ρύθμιση για την αποσυμφόρηση, η οποία ήταν κατά πολύ αυστηροποιημένη της προηγούμενης. Ότι θα είναι η τελευταία. Ότι θα είναι η τελευταία φορά που έρχεται αποσυμφορητικός νόμος. Πείτε μου πόσες φορές δεν έχετε ακούσει. Παραβίαση του κράτους δικαίου και της ευνομούμενης κοινωνίας η νομοθετική εξουσία να επεμβαίνει στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και αυτό αν το κάνει πρέπει να το κάνει μόνο όταν υπάρχει σοβαρότατος λόγος, όπως είχε γίνει μέχρι σήμερα, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στις φυλακές, γιατί δεν είχαμε φυλακές στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, Παπαδάκη, είχαμε κολαστήρια. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά.